Στο πένθος και τη θλίψη βυθίστηκε το νησί της Μυκόνου από τον ξαφνικό θάνατο ενός 39χρονου πατέρα όταν ο ίδιος δέχθηκε επίθεση από μια αγελάδα. Ο άτυχος 39χρονος βρισκόταν στη μηχανή του και επέστρεφε στο σπίτι του όταν ξαφνικά κάποια ζώα του έκλεισαν το δρόμο. Ο ίδιος κατέβηκε από τη μηχανή για να τα απομακρύνει και τότε η αγελάδα του επιτέθηκε με τα κέρατά της, χτυπώντας τον στο στήθος. Ο ίδιος έπειτα από ακατάσχετη αιμορραγία δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή. Στην εκπομπή μας και τον Αδάμα Αλεξόπουλο μίλησε ο ξάδελφος του 39χρονου πατέρα. Μια από αυτά το επιτέθηκε και τον χτύπησε θανάσιμα. Στο στήθος, είναι αλήθεια αυτό που μαθαίνουμε? Ναι, ναι. Και τον έσυρα από ό,τι είπανε κιόλας. Τρέξε πολύ αίμα και αυτό κιόλας κατέληξε, δεν άντεξε. Είχε οικογένεια? Είχε και ένα παιδάκι 9 ετών. Ήταν οι γονείς του, το παιδί του και ένα αδερφό. Ήταν ένα παλικάρι, πολύ καλό παιδί, δηλαδή αγαπητό στη Μύκονο. Προσπαθούσε για τον συνάνθρωπο πάντα, ό,τι μπορούσε. Ήταν άνθρωπος του μόχθου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αγελάδες βρίσκονταν σε αφύλακτο αγροτεμάχιο, ενώ και στο παρελθόν έχει υποβληθεί μήνυση κατά του ιδιοκτήτη των συγκεκριμένων ζώων για κακοποίηση, αλλά και για το ότι κυκλοφορούσαν πολλές φορές χωρίς κανέναν έλεγχο. Κύριε Γκαρίπη, νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, έχετε ξανακάνει καταγγελία για το συγκεκριμένο συμβάν, ότι επικίνδυνα ζώα με αυτή την μορφή κυκλοφορούσαν. Το λέω με την έννοια, σε αυτό το κοπάδι, με αυτή την έννοια. Ναι, κοιτάξτε, στην Μύκονο είναι πολύ συνήθες αυτό το φαινόμενο. Είναι συγκεκριμένη, βέβαια είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ασυνείδητοι ιδιοκτήτες ζώων, που αφήνουν τα ζώα τους στην αγελάδα, στην γαϊδουρία, στην άλογα, να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς κανέναν περιορισμό. Για τη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο του νησιού και το βλέπουμε καθημερινά όλοι όσοι περνάμε από εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κανείς δεν είχε αντιδράσει. Είχα κάνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, δεν είχε γίνει τίποτε και αναγκάστηκα να υποβάλω μήνυση. Για ποιο λόγο? Γιατί σε ένα χωράφι, όπως βλέπετε στο βίντεο, είναι το βίντεο που είχα προσκομίσει όταν έκανα μήνυση πριν από 3 χρόνια. Και κάποια από αυτές τις αγελάδες είναι και αυτές που θα προκάλεσε το τραγικό συμβάν. Είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, αυτό μας λέτε? Ο ίδιος και τα ίδια τα ζώα. Είναι στο ίδιο σημείο. Και τα ζώα είναι τα ίδια, το ίδιο σημείο και ο ίδιος ιδιοκτήτης. Γι' αυτό λέω ότι για το συγκεκριμένο σημείο, που είναι αφύλακτο και το βλέπουν όλοι, σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Μυκόνου, τι γινόταν? Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία περίφραξη, για να μην βγουν έξω τα ζώα ή να μην χαθούν, ο ιδιοκτήτης τα μπαστούρωνε. Δηλαδή τα έδαινε το μπροστινό πόδι με το μπαστούρωνε. Δηλαδή τους έδινε τα πόδια. Τους έδινε τα πόδια. Για να είναι σε ηρεμία. Όχι, όχι. Τους έδινε τα πόδια. Τους έδινε τα πόδια με ένα σκηνί, τα δύο πόδια, προκειμένου να μην μπορούν να τρέξουν. Και μπορεί να μην μπορούν να φύγουν μακριά. Αυτό είναι. Είναι κακοποίηση. Δεν μπορούν να πάνε μακριά. Είναι το προσωπικό. Είναι κακοποίηση. Δηλαδή. Είναι κακοποίηση. Είναι κακοποίηση. Ναι, είχα δείξει. Δηλαδή, για να μην φύγουν έξω, η μόνη λύση ήταν αυτή. Ή θα κακοποιούνταν τα ζώα, σε βαθμό κακουργήματος, ή τα ζώα θα βγαίνανε στον δρόμο και θα προκάλουσαν ατύχημα. Εκεί δεν έχει καθόλου περίφραξη, δηλαδή, ούτε μικρή. Άμα τη βλέπετε, έχει μια πολύ χαμηλή ξερολιθιά. Άρα περνάνε τα ζώα από πάνω. Αυτό με τις αγελάδες δεν είναι μόνο στη Μύκονο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Τις αγελάδες αφήνουν ελεύθερες. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Και μέσα στον δρόμο. Αλλά τώρα, εντάξει, πέρα από αυτό που συζητάμε, είναι πραγματικότητα αυτό. Κάρφωσε έναν άνθρωπο στην κοιλιά. Έτσι. Δηλαδή, ο θάνατός του είναι τραγικός. Σκέφτομαι το πώς ακριβώς αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να αμυνθεί. Γιατί αν γνωρίζω καλά από το ρεπορτάζ, προσπάθησε περνώντας από εκεί να τα βάλει μέσα. Έτσι, και αυτά, έτσι τουλάχιστον είπε ο ξαδερφός του. Ναι, γιατί θα κλείσανε τον δρόμο. Ναι. Και αυτά του επιτέθηκαν. Έβασε αυτό το σενάριο, ξέρουμε. Βρήκε αλλά τραγικό θάνατο. Το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο που είναι πάρα πολύ κεντρικό και βγαίνουν, είναι σίγουρο είναι ότι θα προκαλέσουν ατύχημα. Μπορεί να μην τον χτυπήσουμε τα κέρατα, αλλά θα προκαλέσουν κάποιο τροχαίο. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα υπάρξει κάτι. Ή θα είναι τα ζώα σε καθεστώς κακοποίησης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο στάβλος. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα μπορούσε να χτίσει ένα στάβλο μέσα σε λίγες ώρες. Να είναι μέσα τα ζώα. Ή να τα πάει σε κάποιο άλλο από τα πολυάριθμα ακίνητά του. Ο ιδιοκτήτης έχει οικονομική επιφάνεια, γι' αυτό το λέτε. Έχει ότι οικονομική θα μπορούσε... επιφάνεια, έχει ακίνητα. Μπορούσε να τα πάει, ας τα πηγαίνει στα ακίνητά του στην αλεόμανδρα. Γιατί να είναι εκεί τα ζώα?
Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και έλεγα εδώ θα υπάρξει, υπάρχει κίνδυνος. Ή τα ζώα θα κακοποιούνται ή θα προκαλέσουν κάποιο ατύχημα. Ναι, μια σήμερα μεγαλύτερη περίφραξη θα είχαμε γλιτώσει έναν άνθρωπο τώρα, έτσι, ένα νέο άνθρωπο. Θα μπορούσε να τα πάει κάπου αλλού. Εγώ, Ζήνα μου, συγγνώμη, ξέρω περιστατικό με παιδί, δυστυχώς μικρό, στο συγκεκριμένο νησί, που το παρέσυρε, το χτύπησε και κινδύνευσε η ζωή του. Στο τσάκ το παιδάκι το γλιτώσανε. Γενικά από ζώα πάλι? Από αγελάδα. Ναι. Μικρό παιδάκι και το ξέρω γιατί έγινε όσο ήμουν εκεί πέρα εγώ και το έζησα. Το παιδάκι το προλάβανε πραγματικά στο παιδιά. Το ίδιο σημείο έγινε εκεί δηλαδή. Α, δεν ξέρω το σημείο, αλλά... Το δρόμος Μυκόνου, ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι έγινε στο συγκεκριμένο νησί από τα συγκεκριμένα ζώα. Από τέλος πάντων από ζώα αυτά. Ναι. Είναι φοβερό αυτό. Δεν υπάρχει περίφραξη. Στον δρόμο περπατάς και πετάγονται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρύπη. Σας ευχαριστώ πολύ.